το θλίβεστε με εις ακούσον μου τον οδυνόν, Κύριε συγκράζω. Ψαλτικές περιηγήσεις. Της ερημικής απ' αυτός ο θείος πόθος εγίνεται κόσμου ουσί του ματέου. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα κοντά μας είναι προσκεκλημένος ο άρχον ποδοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Αμερικής και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης, κύριος Φώτης Κετσετζής. Δάσκαλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι. Για όσους δεν ακούσαν τις προηγούμενες μας εκπομπές και δεν είναι του ψαλτικού χώρου τόσο πολύ, να πούμε ότι ο Άρχον έχει πολύ σπουδαίο έργο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έχει προσφέρει πολλά στην ψαλτική. Έχει αφιερώσει τη ζωή του, θα μπορούσαμε να πούμε, τόσο ως δάσκαλος, όσο και ως ερμηνευτής, ως χωράρχης, νομίζω εσχάτως και ως μελοποιός, από όσα μαθαίνουμε και βλέπουμε. Και θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να συζητήσουμε, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και να πούμε ότι, δάσκαλε, στην προηγούμενη μας εκπομπή είχαμε μείνει στα τελειώματα της πορείας σας εδώ στην Αθήνα προτού φύγετε στο εξωτερικό, στην Αμερική, και είχαμε κάνει μια παρένθεση για την αναλυτική σημειογραφία, για τον αναλυτικό τρόπο γραφής των μουσικών κειμένων. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πολύ τους συναδέλφους ιεροψάλτες. Είχαμε πει κάποια πράγματα, δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας και έτσι μας έχουν μείνει ένα-δύο ερωτήσεις ακόμα. Νομίζω, Κώστα, είχες... Ναι. Μάλιστα. Συνοψίζοντας αυτά που μας είχατε απαντήσει, νομίζω ότι είχατε πει ότι καλό είναι στην αρχή ο σπουδαστής να μαθαίνει από τα κλασικά κείμενα και μετά, έχοντας τα κατάλληλα ακούσματα είτε από τις ηχογραφήσεις που σώζονται και ευτυχώς μπορούμε να βρούμε στο διαδίκτυο, είτε από τον δάσκαλό του φυσικά, να προσπαθήσει ενδεχομένως, αν θέλει να ψάλει από κάποιο κείμενο όπως του Καραμάνι που είναι πιο αναλυτικά καταγεγραμμένο, θα πρέπει να έχει τα κατάλληλα ακούσματα για να το υποστηρίξει αυτό, γιατί αλλιώς δεν θα αποδώσει σωστά. Αυτό νομίζω είχατε πει. Και πάνω σε αυτό ήθελα να κάνω... Ασφαλώς, αυτή είναι η πραγματικότητα, νομίζω, προσωπικά. Για έναν σπουδαστή, για έναν ψάλτη λοιπόν τώρα όμως, που είναι πλέον, θα μπορούσαμε να πούμε, έμπειρος ψάλτης και έχει αυτό που λέτε, έχει τα ακούσματα, ξέρει και τα κλασικά κείμενα, αυτός μετά είναι στην ευχέρεια τη δική του να επιλέξει τι θέλει να πει και από πού τον βολεύει, γιατί δεν είναι μόνο ότι επιλέγουμε ένα κλασικό κείμενο επειδή είναι απλά γραμμένο και ένα άλλο επειδή έχει τις αναλύσεις. Πολλές φορές πρόκειται και για τελείως διαφορετική μελωδία. Δηλαδή το δοξαστάρι του Πέτρο με το δοξαστάρι του Καραμάνι δεν είναι οι ίδιες γραμμές που απλά είναι αναλυτικά γραμμένες. Μιλάμε για άλλες θέσεις, άλλη μελωδία, άλλη σύνθεση ουσιαστικά. Προφανώς υπάρχουν και αυτά, βέβαια. Δηλαδή εκεί εμένα πήγαινε η ερώτησή μου, ως προς τη διδασκαλία ήσασταν σαφείς. Μετά, τι είναι θέμα παράδοσης το τι θα ψάξεις, είναι θέμα, γιατί και ο Πέτρος είναι παράδοση και ο Πέτρος είναι παράδοση. Σωστό. Και ποια είναι επίσης. Καλά, συγκεκριμένα... Με διαφορετική εποχή ο καθένας, ας πούμε. Ο Πέτρος είναι πολύ πιο πριν. Από τα κλασικά κείμενα του Πέτρου δεν αμφισβητούνται από κανένα, νομίζω. Και είπαμε την προηγούμενη ότι πρέπει απαραίτητος να ξεκινάει ο σπουδαστής με την παρότρεση του δασκάλου του, εννοείται. Ο δάσκαλος θα τον καθοδηγήσει ότι πρέπει να κάνουν τα κλασικά κείμενα. Και το πρόγραμμα τώρα του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, εν πάση περιπτώσει, το πρόγραμμα δηλαδή της ύλης της διδασκόμενης και στις σχολές και στα οδεία, ας πούμε, βυζαντινής μουσικής, είναι επάνω στα κλασικά κείμενα. Αυτό πρέπει να γίνει, είναι απαραίτητο, γιατί
Η πηγή. Η πηγή. Από την πηγή ξεκινάει το νερό, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Ένας ψάλτης που από πού θα ψάλει. Δηλαδή, ναι, έχουμε το δοξαστικό του Αγίου Κωνσταντίνου, ας πούμε. Από τον Πέτρο και το έχουμε και από τον Πρίγκο. Από πού θα πρέπει εμείς να το ψάλουμε. Που και οι δύο ήταν. Και από τον Καραμάνι. Ναι. Είναι αναλόγως. Μπορείς να πεις δηλαδή ότι είναι πιο σωστό του Πέτρου από του Πρίγκου. Όχι, ποιος θα το πει αυτό, αν είναι σωστό ή δεν είναι σωστό. Δεν νομίζω, είναι πολύ δύσκολο αυτό. Ποιος θα πει ότι είναι λάθος. Αλλά ξεκινάμε από το κάθε άτομο, τον κάθε άνθρωπο που ασχολείται με αυτή την τέχνη. Απέκτησε γνώσεις κατά την πορεία του, φοίτησε σε κάποια σχολή, ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Από εκεί και πέρα, οι δάσκαλοι πρέπει να του λέμε, δεν τελείωσες. Τώρα ξεκινάς ουσιαστικά. Αυτό λέω πάντα εγώ. Όταν είμαι προσκεκλημένος σε κάποιες εξετάσεις, ας πούμε, σαν εξεταστής στην Επιτροπή, αυτό τους λέω, συγχαρητήρια, πήραμε το πτυχίο μας, αλλά δεν τελειώσαμε. Αυτό είναι που πρέπει να το τονίσουμε στα παιδιά που τελειώνουν. Από εκεί αρχίζει ο αγώνας. Γιατί μαθαίνουμε όσο ζούμε. Λοιπόν, τι θέλω να πω στη συνέχεια. Ανάλογα δηλαδή με το συνολικό εύρος των σπουδών που έχει κάνει και τι έχει αποκομίσει και πόσες εμπειρίες έχει, θα κινηθεί. Και βέβαια εντάξει, είναι και το προσωπικό στοιχείο. Ενδεχομένως θα έχει επηρεαστεί από το δάσκαλό του. Θα ακολουθήσει τα βήματά του. Θα πάει στα χνάρια του δασκάλου του, στον οποίο έκανε όλα αυτά τα μαθήματα. Όσο μελετάμε λοιπόν, βλέπουμε ότι γινόμαστε περισσότερο, δεν θα το έλεγα σοφότεροι, γιατί δεν είμαστε ποτέ σοφοί, αλλά οριμάζουμε, γινόμαστε καλύτεροι. Μελετώντας, γινόμαστε καλύτεροι. Και από εκεί και πέρα επιλέγουμε να κάνουμε και τις αναλύσεις που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Και αυτές είναι, δεν είναι μια σκοπή, θα έλεγα, έχουν και κάποια ποικιλία μεταξύ των. Δηλαδή τα ποικίλματα, τα σημάδια, τα καλοπιστικά ή τα τονικά που είναι και αυτά εξόχως πρέπει να δοθεί η γνώση στο κάθε ψάλτη, από τους δασκάλους εννοείται, θα πορευθεί ο κάθε ψάλτης και θα καταλήξει τι αναλύσεις θα κάνει, ας πούμε. Αν θα ακολουθήσει τα βιβλία του αειμνήστου του Καραμάνι, που ήταν μια εξαιρετική προσπάθεια και ήταν η πρώτη που έγινε, ή αν θα ακολουθήσει κάποιους άλλους μεγάλους δασκάλους που ήδη έχουν φύγει από τη ζωή ή είτε ακόμη υπάρχουν εν ζωή, θα ακολουθήσει να κάνει. Πώς όμως, ηχητικά δηλαδή, θα πρέπει να ανασηκώσει ηχητικά, δηλαδή μέσω της ακοής του να μπουν στο μυαλό του και να βάλει μια στρατηγική για να πορευθεί στην πορεία. Πολύ ωραία αυτά που έτσι ωραία μας τα εξηγήσατε. Μια άλλη ερώτηση πάλι πάνω στο ίδιο θέμα που σχετίζεται με αυτά που λέμε είναι ότι κάποιοι υποστηρίζουν ότι νιώθουν μια μεγαλύτερη ασφάλεια ψάλλοντας από το κείμενο του Πρίγκου, ας πούμε, γιατί ουσιαστικά βλέπουν, ξέρουν ότι είναι μια γραμμή πίσω, μια θέση κλασική όπως θα τη λέγαμε, τις περισσότερες φορές, στην περίπτωση του Πρίγκου, ίσως στην περίπτωση του Καραμάν είναι λίγο λιγότερο. Και βλέπουν και την εκτέλεση που την έχουν και στα αυτιά τους από τον Καραμάν και τους άλλους παραδοσιακούς ψάλτες, ας πούμε. Ενώ βλέποντας το κείμενο του Πέτρου, μπορεί ναι, μεν άμα έχει σωστό δάσκαλο και σωστά ακούσματα να ψάλει σωστά, αλλά μπορεί να μην ψάλει και σωστά. Ναι. Δηλαδή δεν το κάνει το κλασικό κείμενο ότι το ψάλσιμό σου σωστό. Επειδή ψάλει Πέτρο. Επειδή είναι Πέτρο, ότι επειδή είναι κλασικό, ναι. Γιατί επικρατεί πολύ αυτή η κυκλοφορία τα τελευταία χρόνια. Ναι. Πολύ αυτή η άποψη. Το πώς θα το αναδείξει το μάθημα είναι, ναι. Και τα ακούσματα είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γι' αυτό λέμε συνήθως οι δάσκαλοι, μόνο με το μάθημα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας δεν κάνεις τίποτα. Ούτε με το ένα πόδι, εγώ λέω. Ούτε με το ένα πόδι πας μπροστά. Δηλαδή το άλλο πόδι, πρέπει να έχεις το ένα πόδι γερό, να κάνεις την όλη
τη γνώση, να την πάρεις, αλλά εάν δεν έχεις ηχητικά, πώς θα τα έχεις ηχητικά? Πρέπει να είσαι στο δάσκαλο, να μείνεις κάποια χρόνια δίπλα. Ή δεν μπορείς, θα πρέπει να βρεις κάποια άλλη φόρμουλα να ακούς, να ακούς. Και σήμερα η εποχή, ας πούμε, δίνει αυτή την, λόγω της τεχνολογίας, δίνει κάποιες βοήθειες, ας πούμε. Εσείς από την εμπειρία σας πώς το βλέπετε? Είναι το ίδιο, ας πούμε, να μαθαίνει κάποιος με ηχογραφήσεις και το ίδιο να μαθαίνει δίπλα στο δάσκαλο? Όχι, δεν είναι το ίδιο. Σαφώς δεν είναι το ίδιο. Το να είσαι κοντά διασώσεις είναι το καλύτερο. Τι το παραπάνω δίνει? Γιατί σου λέει ο ένας η μελωδία την ακούω και στο ψαλτήρι, την ακούω και στην ηχογράφηση. Απλώς ακούς τον ήχο, το ηχογράφημα. Όταν είσαι όμως διασώσεις, παρακολουθείς και το πώς στέκεται ο ψάλων ή ο ψάλτης, πρωτοψάλτης, το πώς κινείται, το πώς αισθάνεται, δηλαδή όλο αυτό το ζωντανό δηλαδή. Θα μου πείτε υπάρχουν και άλλα που είναι βιντεοσκοπικά, ας πούμε, και εκεί πάλι έχει ένα κλικ που είναι καλύτερο από το να είναι μόνο ηχητικό. Το νομίζω έχει μια διαφορά, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτά που είπατε, να πιστέψουμε λίγο στην κουβέντα για τα κλασικά μαθήματα και συγκεκριμένα, ας πούμε, είπατε για τον Πέτρο. Αν κατάλαβα εγώ σωστά ότι θεωρείτε ότι ο Πέτρος είναι η βάση και οι νεότεροι δάσκαλοι είναι κάτι σαν μεταπτυχιακό, ας πούμε, ή όχι? Ισχύει αυτό? Ότι ξεκινάς από το απλό και μετά πας σε κάτι πιο εξελιγμένο, όπως είναι, ας πούμε, ο Καραμάνης ή ο Χρύσανδος? Ο Πέτρος είναι σε μια διαφορετική εποχή. Είναι καταγεγραμμένα με μια απλότητα, έτσι. Και σαφήνεια, να φαίνονται οι θέσεις. Σαφήνεια, ναι. Από εκεί και πέρα δεν μπορείς, δεν θα είναι μάλλον επιτυχές να τα ψάλει κάποιος ο οποίος δεν είναι τόσο έμπειρος και τα ψάλει, δηλαδή, πώς να το μετροφωνικά, πω. Ναι. Μετροφωνικά, ξέρω, ναι. Απλά δεν θα βγει. Μπορεί με την πάροδο του χρόνου αυτός ο άνθρωπος που προχωράει σε γνώση και έχει ακούσματα και όλα αυτά να τα εμπλουτίσει. Και αυτό έγινε, δηλαδή. Ήρθε ο Πρίγκος μεταγενέστερα, βασίστηκε στα κλασικά μαθήματα, αλλά έκανε και κάποια διαφορετικά ξεσπάσματα, καταγραφές, ας πούμε. Και είναι μία παραδεκτή από τον περισσότερο ψαλτικό κόσμο τα μαθήματα του Πρίγκου. Είναι γραμμένα που έχουν μια ουσία, μελωδική ουσία, αλλά δεν είναι πολύ δύσκολα γραμμένα. Και μπορεί ένας μέσος ψάλτης μπορεί να τα ερμηνεύσει τα μαθήματα του Πρίγκου. Ενώ υπάρχουν κάποιες άλλες καταγραφές από άλλους πρωτοψάλτες, τώρα θα το πω, μπορεί να είναι του Στανίτσα. Ο Στανίτσας έχει αφήσει ένα τριώδιο βέβαια, αλλά υπάρχουν και άλλα μαθήματα που είναι από τον ίδιο το Θρασίβολο Στανίτσα, που είναι σε παρτιτούρες κλπ. Κλπ. Βρίσκονται δηλαδή και ο Σύνδεσμος Κωνσταντινουπολιτών πολλές φορές δημοσιοποιεί κλπ. Κλπ. Και καλά κάνει. Θέλω να πω εκεί, τα μαθήματα του Θρασιβούλου Στανίτσα, εάν ένας νέος ψάλτης δεν τα έχει ακούσει, εδώ πάλι θα υποστηρίξουμε το ηχητικό, την αναγκαιότητα του ηχητικού. Άμα δεν τα έχει ακούσει, θα τραβήξει πολύ μεγάλο ζόρι για να τα αναδείξει τα μαθήματα όπως είναι καταγεγραμμένα. Πάντως νομίζω ότι είτε μιλάμε για τον Πέτρο είτε μιλάμε για τον Στανίτσα, τελικά το θέμα περιστρέφεται γύρω από την ακουστική παράδοση. Δηλαδή χωρίς αυτό τελικά ούτε τα κλασικά μαθήματα μπορείς να ερμηνεύσεις σωστά, ούτε σωστά το καταλαβαίνω, ούτε τα νεότερα. Η παράδοση είναι ζωντανή παράδοση, κατά με. Δηλαδή εγώ σαν η δική μου εποχή στηρίζεται στους προηγουμένους από μας ψάλτες, ας πούμε. Πρίγκος, Θρασίβουλος Στανίτσας και οι υπόλοιποι του Πατριαρχείου, αλλά και οι Θεσσαλονικείς σπουδαίοι μεγάλοι πρωτοψάλτες. Αυτά τα ακούσματα υπάρχουν στη δική μου γενιά. Και η γενιά αυτή των προηγουμένων
είχε τα ακούσματα των προγενεστέρων και αυτό νομίζω κατ' εμέ ότι είναι η παράδοση. Τι θα πει παράδοση? Από τον ένα στον άλλον παραδίδεται, αλλά πώς παραδίδεται? Δια της ακουστικής οδού. Εντάξει, είναι και η σπουδή που πρέπει να γίνει και η θεωρία και όλα αυτά, αλλά είναι κατεξοχήν. Στις μέρες μας αυτή η διαδοχή υπάρχει? Υπάρχει αυτός ο σεβασμός από την, νεότερη γενιά των ψάλτων, από τη δική μας ας πούμε? Υπάρχει αυτός ο σεβασμός προς τη δική σας γενιά, προς τους μεγαλύτερους ψάλτες, προς τους πιο εμπειρούς? Δηλαδή υπάρχει, νιώθετε ότι εμείς οι νέοι ακολουθούμε εσάς τους λίγο παλαιότερους, όπως εσείς ακολουθούσατε τους προηγουμένους, όπως ήταν ο Πρίγκος, ο Στανίτσας και οι λοιποί? Ή βλέποντα ότι υπάρχει ας πούμε μια αποστασιοποίηση, μια έτσι, πώς να πω, μια έπαρση, μια ανεξαρτησία έτσι περίεργη? Όχι, θα ήταν λάθος να το πιστεύαμε αυτό. Υπάρχει ένας σεβασμός. Τώρα μπορεί να είναι σε διαφορετικό μέγεθος στον κάθε ένα ψάλτη ας πούμε. Αλλά νομίζω συλλογικά, συνολικά, ότι όλοι σέβονται τους προκατόχους δασκάλους. Είναι δυνατόν να μην σεβαστούμε τώρα ως προς τα πρόσωπα, τον Αθανάσιο Καραμάνη ή τον... Ως προς τα πρόσωπα σίγουρα υπάρχει, ναι, σεβασμός και το βλέπω και εγώ, και θα μπορούσαμε να πούμε ότι... Σεβασμός και για το ύφος, ας πούμε. Από τους νέους ψάλτες υπάρχει συνεχής αναφορά στην παράδοση και στον Πατριαρχείο και στους Θεσσαλονικείς και σε όλους. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε. Ο Κώστας νομίζω εννοεί αν αυτός ο σεβασμός συνοδεύεται και από πράξη. Δηλαδή, προσπαθούμε να σας μιμηθούμε. Προσπαθούμε να ψάλλουμε όπως εσείς, όπως θα ήθελε ας πούμε η παράδοση, ή στα λόγια μόνο και τελικά ψέλνουμε ο καθένας το ύφος του? Όχι, νομίζω προσωπικά ότι δεν είναι μόνο στα λόγια, είναι και στην πράξη ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον από την προσωπική μου πορεία αυτό νομίζω. Περνάμε ένα στάδιο κάποιων ετών και πρέπει να περάσει ο κάθε μαθητής. Είπες να μιμηθούμε. Αυτή η μίμηση να είναι παροδική, γιατί μπορεί να καταντήσουμε να είμαστε αντίγραφο μια ζωή ολόκληρη. Δεν είναι σωστό αυτό. Βέβαια, να ξεφύγουμε από την μίμηση, αλλά να ακολουθήσουμε και να επαναλαμβάνουμε αυτές τις μελωδικές γραμμές του ύφους όλων αυτών των μεγάλων ψαλτάρων. Και πώς ερμηνεύετε έτσι κάποια ακραία φαινόμενα στις μέρες μας, ας πούμε, που υπάρχει πολύ έντονος ο αυτοσχεδιασμός, που προβάλλεται ένα ύφος μη παραδεδομένο πολλές φορές και από ιερείς ας πούμε, και έτσι διαφημίζεται πολύ και στο διαδίκτυο και λέει και ο κόσμος ότι είναι πιο κοντά στην εποχή μας και τα λοιπά, γιατί βλέπουμε ότι δεν μιλάμε για ένα-δυο ψάλτες πλέον, μιλάμε ότι έχει γίνει σε κάποιες Μητροπόλεις, έχει γίνει κατάληψη ουσιαστικά από αυτό το νέο τρόπο ψαλτικής, θα το πούμε, δεν ξέρω και εγώ πώς να το πω, αυτό το νέο μουσικό είδος. Αυτό πάντως, κατά τη δική μου γνώμη, δεν είναι ωραίο. Και νομίζω ότι είναι σε μικρή έκταση ορισμένη. Είτε ιεροψάλτες, είτε και κληρικοί. Είναι πέρα από το μέτρο δηλαδή που συμβαίνει. Δηλαδή δεν μπορεί να το ρίχνουμε στο τραγούδι ή να το πάμε στο δημοτικό τραγούδι. Άλλο είναι η ψαλμωδία και άλλο είναι το τραγούδι όσον αφορά τους ιεροψάλτες. Τώρα όσον αφορά τους κληρικούς, και αυτό πάλι είναι, όσοι το κάνουν, ευτυχώς είναι μειοψηφία κατ' εμέ, αυτοί πρέπει λιγάκι να το ξανασκεφτούν. Περνούν το μέτρο. Δεν μπορεί δηλαδή ο ιερέας ή ο διάκονος να αρχίσει να λέει τα ειρηνικά ή να λέει τις εκφωνήσεις ο ιερέας και να αρχίσει να κάνει τις φιγούρες, έτσι, τα εφέ, τα ηχητικά, γιατί είναι εκφωνήσεις, είναι απαγγελία, όπως είναι η απαγγελία, η ερμηνεία του Αποστολικού Αναγνώσματος ή του Άσπηλε ή του Ευαγγελίου. Δεν μπορούμε δηλαδή πώς να το κάνουμε. Και γίνανε και κάποιες προσπάθειες από κάποιους που κατέγραψαν τους Αποστόλους.
Τι να καταγράψεις τώρα τον Απόστολο, όπως λέγεται, ή το Ευαγγέλιο. Αυτό πρέπει να έχεις γεμίσει μέσω της ακοής σου και φεύγει η απαγγελία. Ποιος μαθητής θα μπορέσει να ερμηνεύσει βλέποντας μια παρτιτούρα που είναι καταγεγραμμένος ο Απόστολος? Γίναν κάποιες προσπάθειες, εγώ διαφωνώ, οριζοντίως και καθέτως. Αυτός που θέλει να πει ένα αποστολικό ανάγνωσμα θα πρέπει να έχει εμπειρίες ακουστικές για να μπορέσει να το κάνει. Νομίζω από μόνο σας κάνετε ένα πέρασμα και με προλάβατε και μας περιγράψετε ένα άλλο άκρο στην Ψαλτική. Δηλαδή από τη μια έχουμε ίσως την ασυδοσία, κάνουμε ό,τι θέλουμε όπως θέλουμε, και από την άλλη έχουμε με την απόλυτη τυποποίηση των αναλύσεων, έτσι, των γυρισμάτων, της φωνής, του ρεπερτορίου ενδεχομένως, με πολύ μεγάλη έμφαση στη θεωρία, ίσως περισσότερη από όσο πρέπει. Έτσι, ειδικά η Αθήνα και νομίζω και όλη η Ελλάδα ταλαιπωρήθηκε αρκετά τις προηγούμενες δεκαετίες έτσι, από κάποιες σχολές αυτού του κλίματος. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν χάσει λίγο έδαφος και έχουν κερδίσει πιο πολύ οι τραγουδιστές, ας πούμε. Σε τι οφείλεται έτσι όλη αυτή η ακαταστασία στην Αθήνα, ας πούμε, που ζούμε εμείς? Γιατί δεν υπάρχει μια σταθερή πορεία όπως υπήρχε ενδεχομένως σε άλλες περιοχές, όπως ήταν, ας πούμε, η Θεσσαλονίκη, η Κωνσταντινούπολη, το Άγιο Όρος, που και εκεί εντάξει μπορεί να υπήρχαν διάφορες τάσεις, αλλά έτσι και αυτό το χάος δεν το... Εδώ στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα βασικά, εντάξει, υπήρχε το Αθηναϊκό ύφος, το οποίο ήταν βυζαντινό μέλος, λίγο νερόβραστο θα το πω εγώ, και βρήκαν έδαφος πρόσφορο ενδεχομένως. Τώρα μάλλον θα υπονοείς τον αείμνηστο Σίμωνα Καρά με τις δικές του έρευνες. Εγώ είμαι βασικά και προσωπικά αντίθετος με όλη αυτή την δομή, γιατί μου λείπει το βασικό κριτήριο. Δηλαδή έκανε την έρευνα ο Σίμων Καράς, ο αείμνηστος, μας έδωσε διάφορες αναλύσεις υπερβολικές, διπλή πεταστή και το πίεσμα και το λύγισμα, εν πάση περιπτώσει και όλα αυτά. Η δική μου γνώμη είναι, με την επιτροπή την πατριαρχική του 1814 από τους τρεις μεγάλους δασκάλους, έγινε η μεταγραφή στη νέα μέθοδο της παρασημαντικής απλούστευσης. Κάποια σημάδια τα έθεσαν εκτός και έχω τη γνώμη ότι με τα σημάδια που έχει αυτή η νέα μέθοδος, και εννοώ τα σημάδια τα ποιοτικά, κάλλιστα μπορεί να γίνει η ερμηνεία σε οποιοδήποτε κομμάτι καταγεγραμμένο της βυζαντινής μουσικής, σε αυτό το πλούτο το τεράστιο που έχουμε. Δηλαδή τα μοριακά διαστήματα, ας πούμε, τελείως διαφορετικά, τώρα 5,5, 6,5, έλεος. Εδώ έχουμε δυσκολία να, δηλαδή ο λαιμός του ανθρώπου, οι φωνητικές χορδές, δεν μπορούμε να τις βάλουμε με ζούρα. Ό,τι γίνεται, γίνεται από τα ακούσματα που έχουμε. Το πιάνο δεν βοηθάει, γιατί δεν συμπίπτουν μοριακά τα διαστήματα. Δηλαδή είναι διαφορετική η φθόγγη βου και ζω αντίστοιχα του μη και του σι. Και όλα αυτά έχουν σημαντική αξία. Ένας βέβαια πρωτάρης μαθητής, αρχάριος, δεν μπορεί να καταλαβήσει, να καταλάβει στην αρχή όταν του διδάσκουμε την μουσική κλίμακα με τα τρία είδη του τόνου, μείζων, ελάσσων, ελάχιστος. Σιγά σιγά όμως, με την πορεία, θα φτάσει κάποτε να το καταλάβει και αυτό. Και ολοκληρώνοντας, θέλω να πω ότι είμαι αντίθετος, γιατί το κυρίαρχο για μένα είναι ότι έγινε η έρευνα από τον αείμνηστο
με τις υπερβολικές αυτές ερμηνείες τις αναλύσεις, αλλά το βασικότερο που έχω εστιάσει εγώ είναι δεν έχουμε ακούσματα, δεν έχουμε ηχητικά να είναι σαν ντοκουμέντα που θα αποδεικνύουν αυτές τις ιδέες που μας άφησε ο αείμνηστος Σίμων Καράς. Και τώρα που ουσιαστικά έτσι αυτή η ταλαιπωρία είναι στα τελειώματά της, ας πούμε, και καθώς κάθεται η κατάσταση και μπορούμε να δούμε τα πράγματα πιο ψύχρεμα, εσείς θεωρείτε ότι μέσα από αυτή την μέσα από αυτό το ρεύμα προκύψαν κάποια θετικά? Δηλαδή βλέπετε και κάτι θετικό από την, με το έργο του Σίμωνα Καρά να έχει γίνει και του Λυκούρου Αγγελόπουλου και όλων? Η διάδοχη κατάσταση σίγουρα έπεσε στους ώμους του Λυκούργου, του αειμνήστου Λυκούργου Αγγελόπουλου, με τον οποίο εγώ ήμουνα πολύ φίλος και συνεργάτης. Συνέχισε αυτό το έργο και μάλιστα με υπερπροσπάθεια και πολλές εμφανίσεις, και πήρε ένα ρεύμα πολλών σπουδαστών μαθητών γύρω του. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω, μετά από τόσα χρόνια έφυγε και ο Λυκούργος Αγγελόπουλος, υπάρχουν κάποιες άλλες διάδοχες καταστάσεις με τους επόμενους εν πάση περιπτώσει, αλλά ουδέν κακό να μην γες καλού, δηλαδή φούσκωσε, μετά όπως είπες και εσύ λίγο καταλάγιασε και έδωσε ευκαιρία να αντιδράσει και το, να μην το πω τώρα ορθόδοξο, αλλά να πω το του ύφους, ας πούμε, περιεχόμενο των ιεροψαλτών που ακολουθούν, ας πούμε, το πατριαρχικό ή και το λίγο θεσσαλονικιώτικο ύφος, που είναι το πιο παραδοσιακό. Κέρδισε δηλαδή και έχουμε μία κατά κάποιο τρόπο βελτίωση και έχουμε πολλούς νέους να είναι, να οδεύουν σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό νομίζω. Λοιπόν, δάσκαλε, θα πατήσουμε παύση για μια ακόμα φορά. Δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει. Με άλλη θεματολογία ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, αλλού πήγαμε. Βέβαια, ως γνωστόν, αυτές οι παρενθέσεις είναι που κάνουν έτσι, είναι το άλλο το πίπερο της συζήτησης. Μας πάνε τελείως αλλού, δεν κλείνουν ποτέ μερικές φορές. Αλλά κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα και μας είπατε πολύ ωραία πράγματα. Και φυσικά, αγαπητοί ακροατές, με τον άρχοντα πρωτοψάλτη κύριο Φώτιο Κεσετζή, που είχαμε και σήμερα καλεσμένο, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας στην επόμενη εκπομπή. Ανωτελεία δηλαδή. Ανωτελεία. Ευχαριστούμε και πάλι που ήσασταν κοντά μας. Να ευχαριστήσουμε και τον συνεργάτη της εκπομπής μας, Αλέξιο Φωτακόπουλο, καθώς και τη Φίβη την Κωνσταντέλου, που είναι στα τηλέφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της Πυριακής Εκκλησίας. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Εμποδίδεστε με εις ακούσον μου τον οδυνόν, Κύριε συγκράζω. Ψαλτικές περιηγήσεις. Της ερημικής απ' αυτός ο Θείος πόθος εγίνεται, κόσμου ουσί του ματέρου. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Εν το ουρανό τα όματα εκπέρβω μου της καρδίας, προσέσω τι σώσον εσύ επιλάσσει.